Αποφασιστικός και αποτελεσματικός στο δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο γήπεδο Καρεσκάκη, προς ανακούφιση όχι μόνο των φίλων του, αλλά ασφαλώς και του Ισπανού προπονητή της ομάδας Μίτσελ. Pero gracias al esfuerzo de algunos jugadores que son fundamentales y que entienden muy bien su trabajo. No sería demasiado justo porque han metido los goles Fuster y Saviola, pero han dado un empuje al equipo que necesitábamos. Εδώ μέσα πάντα είναι δύσκολο, παιχνίδι. Πιστεύω ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ομάδα είναι λίγο κουρασμένο γιατί έχουμε παιχνίδι κάθε τρεις μέρες. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Χαβιέρ Σαβιόλα στο πρωτάθλημα. Ένα γκολ χρυσάφι καθώς φράγησε την ολική ανατροπή του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο και τη δεύτερη νίκη των πρωταθλητών στη φετινή Σούπερ Λίγκα. Ο Αργεντινός Άσος μπήκε στο παιχνίδι του Καρεσκάκη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και ήταν όλα τα λεφτά για τους πρωταθλητές, που πάντως βρέθηκαν πίσω στο σκόρ στο 47, όταν ο Στέφανο Ναπολεόνι έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάθαρε σωστά τον Ρομπέρτο. Η απάντηση των Ερυθρόλευκων ήταν άμεση. Ισοφάρισαν 4 λεπτά αργότερα με τον Φουστέρ που έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ και στο 54 χτύπησε με κεφαλιά ο Σαβιόλα. Sin dudas aquí las defensas son muy cerradas, se juega muchísimo defensivamente, entonces creo que el equipo tiene que tener alternativas, ¿no? Creo que en la segunda parte hemos mejorado mucho la alternativa esa, ¿no? De jugar con un delantero un poco más adelantado que yo retrasarme unos metros más atrás. Así que bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Que el técnico tenga ofensivamente alternativas en las que pueda contar. Ο Αργεντινός προλάβε στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε να πρωταγωνιστήσει και σε άλλες φάσεις. Στο 59 είχε ένα καλό σουτ που όμως έφυγε out, ενώ στο 62 μετά το ψαλιδάκι του Σιώβα, ο Σαβιόλα σημάδεψε το δοκάρι και ο Μήτρολος στη συνέχεια της φάσης δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Μίτσελ, που πλέον νιώθει πιο άνετα στον Ερυθρόλευκο πάγκο, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Χαβιέ Σαβιόλα. Yo creo que necesitamos jugadores como Saviola y necesitamos jugadores como Fuster. Hoy les ha tocado a ellos. Cuando tenemos jugadores de ese tipo, se olvida el sistema de juego y se olvida la táctica. Se sabe lo que se tiene que hacer. No es un problema de sistema. Creo que es un problema de capacidad y la tenemos. Ο μεγάλος Σαβιόλα, παρόλο ότι μικρός στο δέμας, μας έβαλε ένα γκολ το οποίο πραγματικά ούτε πήδηξε κιόλας. Και εκεί το χάσαμε. Οι Ερυθρόλευκοι που ικανοποίησαν με την εμφάνισή τους στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν ένα ακόμα γκολ στο 86 με τον Μήτρογλου, που όμως ακυρώθηκε ως offside μετά την υπόδειξη του επόπτη. Λανθασμένα πάντως, καθώς ο επιθετικός του Ολυμπιακού φαίνεται πως καλύπτεται από τους αμυντικούς. Στο Καρεσκάκη, ο Ολυμπιακός είχε ένα στήρο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ατρόμητο που έχασε μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί στο 21 όταν το πλασί του Ναπολεόνι απέναντι από τον Ρομπέρτο έφυγε out. Ο Ιταλός επιθετικός όμως, όταν ξαναβρέθηκε σε θέση βολής στο 47, δεν αστόχησε κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του Περιστερίου. Τη λύση για τους Πειραιώτες έδωσαν οι δύο αλλαγές που έκανε ο Μίτσελ στο ημίχρονο. Στο 51, μετά την έξυπνη πάσα του Μήτρογλου, ο Φουστέρης σοφάρισε το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα από την εκτέλεση κόρνερ του Τσόρι, ο Σαβιόλα με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Αργεντινός θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στο 62. Μετά το κόρνερ και το ανάποδο ψαλίδι του Σιώβα, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ούτε ο Μήτρογλου κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Δημούτσος είναι offside, πρότυξη του βοηθού. Ο Δημούτσος θέλει να βρει τον Ναπολεόνι που φεύγει από κανονική θέση, δεν υπάρχει πρότυξη του βοηθού. Ο Ναπολεόνι σε tête-à-tête out. Μεγάλη φάση στο 21 για τον Ατρόμητο. Εδώ η φάση από το ξεκίνημά της. Μεγάλη μεταβίβαση για τον Ναπολεόνι. Βγαίνει ο Ρομπέρτο. Πάσα για τον Μήτρογλου, υπόδειξη του βοηθού. Στην πλάτη το Μανιάτης, στην περιοχή ο Μήτρογλου. Κράτησε ο Φετφατζίδης, ο Ντομίνγκες έχει χώρο για σουτ. Στο 28. Ντομίνγκες. Άνοιξε το κοντρόλ, έχασε από το Δημούτσο. Ο Ούμπιντες θέλει να βρει τον Απολεόνι. Ανεβαίνει ο Φιτανίδη σε ρόλο φορ τώρα και τρέχει να τον καλύψει ο Μανολάς. Τέτα τέτ του Φιτανίδη και μεγάλη ευκαιρία ο Ρομπέρτο του λέει όχι στο 34. Φετφατζίδης προσποιήθηκε, απέφυγε τον Δημούτσο. Ωραίο σουτ, ο Σιφάκης διώχνει. Πέρασε από τον Ούμπιντες ο Κάμπελ και πάτησε περιοχή. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή ο Φετφατζίδης. Γκαρσία. Ο Ναπολεόνι θέλει να πατήσει περιοχή, είναι κοντά το Μανολάς. Φετφατζίδης.
Ο Κάμπελ από την κόντρα στο Σιφάκι. Υπόδειξη offside του Ναπολεόνι. Ταυλαρίδης. Ο Ναπολεόνι στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Τρέχει ο Σιώβα στο πλασέ 0-1. Στο 47 ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Κινήθηκε με ταχύτητα στο κέντρο άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος έχει απειλήσει τρεις φορές σε αντεπίθεση. Η τρίτη ήταν και η Φαρμακερή. Το σούτ του Σαβιόλα. Απάντηση του Ολυμπιακού αμέσως μετά το γκολ του Ατρόμητου με τον Αργεντινό. Ο Μήτρογλου με πάσα, ο Φουστέρ. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό με τον Νταβίτ Φουστέρ. Βγάζουν αμαρκάρες στο Φουστέρ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτός εκτελεί ψύχρεμα στη γωνία και ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά του Καμερουνέζος ζυγίζει τις επιλογές του, ο Σαβιόλα στο 59. Ο Σαβιόλα με τον Νταβίτ Φουστέρ, ο Δημούτσος επιμένει, ο Σαβιόλα που κερδίζει την μπάλα, ανεβαίνει ο Μήτρογλου. Η πάσα για τον Ντομίγκε σε τέτα τέτ με τον Σιφάκι, η πάσα για τον Μήτρογλου παραλίγο αυτογκόλ, κόρνερ. Ο Σιώβα σε ψαλιδάκι, δεν φεύγει μπάλα, ο Σαβιόλα στο ποκάρι, ο Μήτρογλου χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ στο 63. Ναπολεόνι, αμαρκάριστος, γυρίζει ο Καραμάνος, απομακρύνει ο Γιάννης Μανιάτης, υπόδειξη για offside. Συμβολής, ο Σιφάκης διώχνει, ο Φουστέρ έξω στο 67 κόρνερ. Ο Σαβιόλα πάσα για τον Μήτρογλου, βγαίνει ο Σιφάκης, πέρασε ο Μήτρογλου, offside, υπόδειξη του βοηθού. Πίτου Γκαρσία απέφυγε τον Σιώβα, χαμηλά η μπάλα κόντραρε, ο Μπρίτο εκτελεί κόρνερ από την παρέμβαση του Σάμαρη. Ο Μπρίτο έξω. Ντομίγκες απέφυγε τον Ούμπιντες και έχει χώρο για σουτ. Το δοκίμασε ο Σιφάκης, ο Μήτρογλου. 3-1 Ολυμπιακός. Offside. Δεν υπάρχει γκολ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με την υπόδειξη του βοηθού για offside. Νούμερο 23, Δημήτρης Σιώβας.
Κώστας Μανολάς.